Έχει έρθει κάποια στιγμή που λέει μου την έχει δώσει. Λοιπόν, ξέρεις σε ποιους την έχει δώσει κανονικά? Στους ανθρώπους της αγοράς, στους εμπόρους. Μνημόνια, οικονομική κρίση, πανδημία. Καραντίνες. Καραντίνα, ενεργειακή ακρίβεια. Προκαταβολή φόρου. Τεκμήρια. Τέλη επιτιδεύματος. Φορολογία. Ασφάλειες. Εισφορές. Δεν μπορούν κάποιοι κυριολεκτικά να κοιμηθούν το βράδυ. Ξυπνάνε στον ύπνο τους. Αν τα καταφέρουν βέβαια. Έχουν άγχος, έχουν πίεση, έχουν στρες, έχουν ό,τι βάλει ο νου σου. Και θα σας δείξουμε μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που έχει πάρει το επαγγελματικό επιμελητήριο της Αθήνας, δημιουργώντας ένα πρότυπο, θα έλεγε κανείς, κέντρο ψυχολογικής υποστήριξης των εμπόρων και των, να σου πω κάτι, και των καταναλωτών. Γιατί και οι καταναλωτές, άμα είμαστε καλύτερα. Και των εργαζομένων. Πριν όμως ξεκινήσουμε και μιλήσουμε μαζί τους, θέλω να πάω να συνδεθούμε με την Κατερίνα Αθανασιάδη, να βάλουμε στην κουβέντα μας έναν άνθρωπο της αγοράς. Έχει μία καλεσμένη, μία έμπορο, η οποία κακά τα ψέματα, κάθε μέρα δίνει τον δικό της αγώνα. Κατερίνα, ο λόγος εσένα. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, εμείς βρισκόμαστε εδώ στο Μοσχάτο. Έχω την κυρία Έλενα Σιδερέγκο, η οποία έχει εδώ και 17 χρόνια στην περιοχή Ανθοπολείο. Πέρασε την κρίση και με τον κορονοϊό, γιατί δεν γίνονταν γάμοι βαπτίσεις. Όλα αυτά λοιπόν πήγαν πίσω, η επιχείρηση δυσκολεύτηκε. Για σας, πόσο δύσκολο είναι, πόσο μεγάλο το άγχος, τα προβλήματα που δημιούργησε όλη αυτή η ιστορία και γενικά η φορολογία, οι λογαριασμοί, όλα? Είναι λίγο δύσκολα, όχι ακατόρθωτο, να βάλουμε μια τάξη. Το χειρότερο που περνάμε εμείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι ότι είμαστε σκλαβιά, να πω, γιατί παντρευόμαστε το μαγαζί. Ο καθένας που έχει ένα μαγαζί αυτή την περίοδο δεν μπορούμε να έχουμε εύκολα ένα και δύο και τρία άτομα να μας βοηθάνε. Αναγκαστικά μειώνουμε τα έξοδα για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις οικονομικές όλες αυτές. Έχουμε ανοίγματα. Και τι επιπτώσεις έχει αυτό στην ζωή της και στην καθημερινότητά της και στην ψυχολογία της, Κατερίνα? Κάτι διάφορα. Όλα αυτά, τι επιπτώσεις έχουν στη ζωή σου, στην ψυχολογία σου, το πώς νιώθεις, το άγχος που δημιουργείται? Υπάρχει άγχος. Υπάρχει τρομερό άγχος. Γι' αυτό έχουν βγει και τα περισσότερα αυτοάνοσα. Ξέρω φίλες μου με μαγαζιά που έχουν σοβαρά προβλήματα. Δεν κοιμόμαστε καλά. Αφήνουμε πίσω άλλες ίσως υποχρεώσεις για να καλύψουμε. Όταν είσαι 17 χρόνια σε ένα χώρο και έχεις ένα μαγαζί, το αγαπάς. Χωρίς να θέλεις, δένεσαι. Σου έχει δώσει, υπήρχαν χρυσές εποχές. Ναι. Μην κοροϊδευόμαστε. Με μία καλή διαχείριση, κάτι μπορείς να κάνεις. Αυτό πια σε αγχώνει το καθημερινό. Πια όμως δεν μπορεί, δεν μπορεί, δεν μένει. Τρέχουν οι εισφορές. Να, τώρα πάλι εφορία. Τέλος του μήνα είναι η δόση. Θα πρέπει, δηλαδή, δεν μένει. Δεν μένει τίποτα και υπάρχουν και μήνες που είμαστε όλο μέσα. Ελένη, υπήρχε στιγμή που σκέφτηκες να ζητήσεις τη βοήθεια ειδικού? Μου λέει το παιδί μου και της λέω παράταμε. Δηλαδή χωρίς να το θέλω. Υπήρχε περίπτωση να ζητήσετε βοήθεια ειδικού ή πήγατε σε κάποιον ψυχολόγο να του πείτε ξέρεις κάτι, έχω πιεστεί. Πολλά τα έξοδα, πολύ το άγχος. Το έχω σκεφτεί. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή χρόνος. Όλοι θέλουμε, πιστεύω μετά τον COVID, όλοι θέλουμε μια βοήθεια. Ναι, το έχω σκεφτεί. Και εδώ είναι η κατάλληλη στιγμή, Κατερίνα, να βάλουμε στην κουβέντα μας τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, είναι ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Και τον κύριο Σωτήρη Κουπίδη, ο οποίος είναι επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Θάλπος, έτσι για να μας πείτε με ποιον τρόπο μπορείτε να βοηθήσετε αυτούς τους ανθρώπους. Εντάχει, κύριε Μονοβασιώτη, να πω καταρχήν ότι σε ένα παρατημένο νεοκλασικό κτίριο είναι, το οποίο είναι πανέμορφο, είναι σήμερα και ένα αξιοθέατο στο Μοναστηράκι. Και βεβαίως το κέντρο αυτό έγινε και έχει τη σημασία του με χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, συνεργασία του Επιμελητηρίου με το Υπουργείο Υγείας. Πρέπει να ξεφύγουμε τα ταμπού μετά από 15 χρόνια κρίσης, μετά τα μνημόνια, μετά την πανδημία, το ενεργειακό. Είναι πολύ λογικό άνθρωποι οι οποίοι, όπως δείξατε στο ρεπορτάζ σας, πιέζονται, έχουν θέματα. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι χρειαζόμαστε τους ειδικούς. Γι' αυτό εμείς δημιουργήσαμε ένα δωρεάν κέντρο που αναφέρεται, όπως σωστά είπατε προηγουμένως, κύριε Χατζή, όχι μόνο στους επιχειρηματίες, στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους εργαζόμενους, αλλά και στις οικογένειες αυτών,
πρέπει να πάμε και κοντά, πρέπει να συζητήσουμε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί να είναι ταμπού, ότι πολύ λογικά πιέζουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν βγαίνουν τα έξοδά τους, η επιχείρησή τους κλείνει. Έχουν προβλήματα στη δουλειά τους και στο σπίτι τους. Άρα εμείς παρεμβαίνουμε και λέμε ναι. Έχουμε αυτόν τον τρόπο να σας βοηθήσουμε, έχουμε τους ειδικούς, κάτι που στην Ευρώπη υπάρχει εδώ και 20 χρόνια. Έτσι. Δεν μπορεί στη χώρα μας να μην καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας κανονικός γιατρός όπως όλοι οι υπόλοιποι, όπως είναι ο παθολόγος, όπως είναι ο καρδιολόγος, είναι και ο ψυχολόγος, ο ψυχαναλυτής που θα τον βοηθήσει. Να βάλουμε στην κουβέντα μας και το Δήμο το Βερίκιο. Δήμο, καλή σου μέρα. Λέγαμε χθες και με τον κύριο Θεοχάρη πόσο σημαντικό είναι να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές. Εδώ βλέπουμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη, διότι ψυχολογική φόρτιση των εμπόρων πια έχει φτάσει στα όρια, συμφωνείς? Μην μου το λέτε εμένα. Εγώ ως μπακαλόπεδο της δεκαετίας του 60 και του 70 στην Ελευσίνα, όλη αυτή την αγωνία των εμπόρων την έχω ζήσει. Εμένα η μάνα μου το 82-83 που εγώ πήγα φαντάρος, όταν ήρθε το ποτάμι και μας πήρε για δεύτερη φορά τον μπακάλικο, αναγκάστηκε να αλλάξει δουλειά, να πάει να δουλέψει στη Γιούλα. Δεν είναι εύκολη η δουλειά του έμπορου. Και καλά κάνετε και συγκινούμε τώρα που βλέπω που πιάνεστε, καταπιάνεστε με αυτό το θέμα. Η ψυχολογική τόνωση των εμπόρων είναι πρωταρχικής, βασικής σημασίας θέμα. Γιατί αν είναι καλά ο έμπορος, γίνεται ακόμα καλύτερα, φεύγει και ο πελάτης από το Άκου πόδι. Δήμο, τι διαπιστώνει ο επιστημονικός υπεύθυνος, ο κύριος Σωτήρης Κουπίδης, είναι εδώ. Κύριε Κουπίδη, έχετε έρθει σε επαφή με επαγγελματίες, με εμπόρους καθημερινά. Θέλω να μας πείτε τι σας λένε, τι διαπιστώνετε εσείς. Αυτό το οποίο υπάρχει και η ανάγκη που δημιουργήθηκε αυτό το κέντρο ημέρας υποστήριξης εργαζομένων ήταν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά εργαζόμενοι, επαγγελματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, άνθρωποι της καθημερινότητας που δεν έχουν ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για ζητήματα που σχετίζονται με την ψυχική τους υγεία. Η αναγκαιότητα αυτή ήταν ορατή στο Υπουργείο Υγείας και σε συνεργασία με το Επιμελητήριο, η μονάδα. Τι διαπιστώνετε, πείτε μου, αφήστε τις ευχαριστίες. Τι βλέπετε με τους ανθρώπους όταν έρχεστε. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει δυσκολία από το πολλαπλά μεταβαλλόμενο πεδίο των εργασιακών σχέσεων και του τρόπου με τον οποίο πλέον δουλεύουμε, είτε είναι τηλεργασία, είτε είναι αλλαγή του μοντέλου, είτε είναι πιο εκνευρισμένοι άνθρωποι που θέλουν να αγοράσουν ή άνθρωποι που πρέπει να... Για να μην παραπονιέσαι ότι λες ότι είμαι συνέχεια με το μάτι μου γυρίζει. Όλοι λοιπόν αυτοί οι εργαζόμενοι μπορούν σε αυτό το κέντρο ημέρας να πάρουν υποστήριξη και να προστατευτεί και να προαχθεί η ψυχική τους υγεία. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, είναι καταπληκτικό και μπράβο σας αυτό που κάνετε. Θέλω να μου πείτε αν ανταποκρίνονται οι έμποροι, αν έρχονται, διότι υπάρχει και ένα ταμπού ότι εγώ δεν θέλω ψυχολόγο ή άσε με, θα τη βρω τη λύση μόνος μου. Δεν θα έλεγα ότι ανταποκρίνονται σήμερα, γιατί πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Προσπαθούμε τώρα με τα social media να πείσουμε. Προετοιμάζουμε μια μεγάλη καμπάνια το Σεπτέμβριο. Θέλω να εξηγήσω για πολλωστή φορά αυτό που λέμε. Ξέρετε, αν δεν φύγει αυτός ο τρόπος σκέψης, το ταμπού ότι θα πάω εκεί, και μάλιστα ενώ το κέντρο έχει απόλυτη εχεμήθεια, είναι δεδομένο ότι οποιαδήποτε επίσκεψη δεν γίνεται γνωστή. Παρ' όλα αυτά, θα μου επιτρέψετε, θέλουμε χρόνο. Είμαι αισιόδοξος όμως ότι με τις παρεμβάσεις και με τη δική σας παρέμβαση των μέσων ενημέρωσης, πρέπει επιτέλους αυτό που λέμε να καταλάβουμε ότι ο ψυχολόγος και ο ψυχίατρος είναι ένας γιατρός που τον θέλουμε. Μία λέξη, κύριε Μονεβασιώτη, όταν σήμερα το 60% των μικρομεσαίων έχει χρέη τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποπληρωθούν, αυτό έχει επιπτώσει στην ψυχική υγεία του, έχει επιπτώσει στην καθημερινότητά του. Από εκεί περίμενα να ξεκινήσετε τόση ώρα, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Από αυτό που σας μεταφέρουν τα μέλη σας. Και από εκεί περίμενα να ξεκινήσετε κι εσείς. Ένα δεδομένο, κύριε Κουπίδη, ξέρετε γιατί. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έρχονται σε εσάς γιατί τους έχουν πιέσει τα πάντα γύρω. Και ένα μεγάλο δεδομένο είναι ότι πολλά ζητήματα που σχετίζονται με τη σωματική υγεία έχουν από πίσω τους υπόβαθρο ένταση στην ψυχική υγεία. Γιατί η σωματοποίηση, πολλά από τους 100 ανθρώπους που προσέρχονται στις εφημερίες, οι 50 έχουν σωματοποίηση του στρες. Και ευθύνη σε αυτό φέρει και η πολιτεία που δεν είναι φιλική στο επιχειρήν. Έτσι συμφωνεί, θεωρώ, και ο Δήμος ο Βερίκης που τα ακούει. Έτσι είναι. Κάνε μας ένα σχόλιο. Συμφωνώ. Είμαι και εγώ απόλυτα, γιος Μπακάλι, να πω στον κύριο Βερίκιο. Τι θέλετε? Είμαι και εγώ, λέω, γιος Μπακάλι, να πω στον κύριο Βερίκιο. Εμείς τα μπακαλόπαιδα. Και ξέρετε ποια άλλη ήταν? Η Θάτσερ. Και έλεγα πάντα, τι κοινό έχω με τη Θάτσερ. Ότι είμαστε παιδιά μπακάλιδων. Να είστε καλά. Δήμο, ένα τελευταίο σχόλιο από σένα.
Κοίταξε, πάνω στο θέμα αυτό, ότι αυτή η πρωτοβουλία για την ψυχολογική υποστήριξη των εμπόρων μόνο πρέπει να χειροκροτηθεί και πρέπει όλες τις κοινωνικές ομάδες να τις συμπεριλάβει. Η ψυχολογική υποστήριξη είναι αναγκαία για όλους μας. Πολύ ωραία. Για όλες τις κοινωνικές και επαγγελματικές κυρίως ομάδες και κυρίως εκείνες τις επαγγελματικές και για μας είναι Δήμο και για μας, και για μας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε Δήμο, πολύ. Καλή σου μέρα.